Στο κέντρο υγείας Κομωτινής στήθηκε μια σκηνή από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού Ροδόπης με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών που θα εμβολιάζονται. Ας συνδεθούμε με τον πρόεδρο των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού Ροδόπης, Κωνσταντίνο Ιμανιμίδη, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, κύριε Ιμανιμίδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Πείτε μας, σε τι θα εξυπηρετεί η σκηνή που εγκαταστήσει στο κέντρο υγείας Κομωτινής? Κοιτάξτε, όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες. Ήδη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε βροχές, υψηλές θερμοκρασίες και προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε αποστάσεις στο κέντρο υγείας και να μην έχουμε συγχρονισμό, αποφασίστηκε να στηθεί μια σκηνή στο εμβολιαστικό κέντρο ώστε να μπορούμε να παρέχουμε και σκιά σε όσους βρίσκονται εκεί πέρα, αλλά και να τους προστατεύσουμε από μια ενδεχόμενη βροχή. Κύριε Ιμανιμίδη, συνεχίζετε τις διακομιδές όσων δεν μπορούν να μετακινηθούν για να εμβολιαστούν και αν γνωρίζετε ποια εμβόλια γίνονται αυτό το διάστημα στο κέντρο υγείας? Κοιτάξτε, οι διακομιδές συνεχίζονται κανονικά. Ήδη εδώ και 1,5 μήνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε με το Δήμο Κομωτινής αλλά και με το Δήμο Ιάσμου έχουν εξυπηρετηθεί 68 συμπολίτες μας που διακομίστηκαν εμβολιαστικά κέντρα όλου του νομού ανάλογα με το που είχαν κλείσει το ραντεβού τους και η διαδικασία φυσικά συνεχίζεται χωρίς προβλήματα και ευελπιστώ ότι σιγά σιγά ήδη έχουμε περάσει τις δεύτερες δόσεις των ανθρώπων αυτών, οπότε θέλω να πιστεύω ότι, ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά βέβαια είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε ακόμη και αν χρειαστεί να συνεχιστεί για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα. Κύριε Ιμανιμίδη, να θυμίσουμε και σε τι άλλο συνδράμουν οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού την περίοδο αυτή, λόγω και της πανδημίας φυσικά. Κοιτάξτε, συνεχόμενη η παρουσία μας με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που βρίσκεται στη Ροδόπη. Όπως και να έχει, σιγά σιγά βλέπουμε ανοίγουν κάποιες δραστηριότητες. Έτσι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε και τις πρώτες υγειονομικές καλύψεις που έγιναν, που ζητήθηκαν από το 8ο Δημοτικό σχετικά με κάποια παιχνίδια που έγιναν για τους μικρούς μας φίλους. Νομίζω ότι όσο ανοίγουν οι δραστηριότητες θα αρχίσει να αυξάνεται και η κινητικότητα των εθελοντών μας. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχουμε μπει ήδη στην αντιπυρική περίοδο, που η αντιπυρική περίοδο για τους εθελοντές μας σημαίνει 24-ωρη επαγρύπνηση και συνδρομή προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και προς την πυροσβεστική υπηρεσία ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου και αν χρειαστεί. Θα δούμε να υπάρχουν πάλι στην Ιμφαία, στο δάσος της Κομωτινής, δηλαδή και σε άλλες περιοχές, 24 ώρες περιπολίες. Θα δούμε σίγουρα να επανδρώνονται φυλάκια από τους πυροφυλάκια από τους εθελοντές μας. Θα δούμε σίγουρα περιπολίες με πυροσβεστικά οχήματα σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουμε αρκετά μεγάλη δυναμική και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε φέτος να αυξήσουμε τις δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αλλά όμοι γίνεται αν χρειαστεί και τη βοήθεια στην καταστολή των πυρκαγιών μαζί πάντα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιμανιμίδη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.